Σημασία όλων αυτών των αποκαλύψεων του Χριστοφοράκου ότι λάδωνε και τα δύο μεγάλα κόμματα. Λεωνίδα, κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τις διακοπές μου γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Εάν πάρουν οι φίλοι τηλεθεατές, ακόμα και οι πιο φανατικοί νεοδημοκράτες και οι πιο φανατικοί πασοκτζίδες, την Καθημερινή σήμερα, όπου στη σελίδα 3 έχει όλο το κείμενο του σκεπτικού της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου του Μονάχου, η Γερμανίδα εισαγγελές κατονομάζει τον κύριο Κώστα Γείτονα και τον Γιάννη Βαρθολομαίο ως συναυτουργούς. Χρησιμοποιώ ακριβώς το νομικό όρο που χρησιμοποιεί η Γερμανίδα εισαγγελές. Συναυτουργούς του κυρίου Χριστοφοράκου. Δηλαδή, όσο ένοχος είναι ο κύριος Χριστοφοράκος για τη γερμανική δικαιοσύνη, τόσο ένοχοι είναι ο κύριος Κώστας Γείτονας και ο Γιάννης Βαρθολομαίος για την ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Ο Μέρος Χριστοφοράκος ένοχος δωροδοκίας, οι δε συναυτουργοί του ένοχοι δωροληψίας. Και το ακόμα πιο εξωφρενικό είναι ότι δεν κατονομάζω τα δύο αυτά πρόσωπα ως άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα χρήματα για λογαριασμό τους. Φυσικά όχι. Αλλά ως δύο άνθρωποι που τα πήραν για τα κόμματά τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ως συναυτουργοί στο έγκλημα για τη γερμανική δικαιοσύνη είναι επισήμως από χθες και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το οποίο είναι εξωφρενικό είναι ότι και τα δύο κόμματα βγαίνουν και προσπαθούν να πούν ότι αυτά που λέει ο Χριστοφοράκος είναι από κύμα της φαντασίας του. Όμως δεν απαντούν στο βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν η γερμανική δικαιοσύνη, εκτός και αν πούμε ότι η γερμανική δικαιοσύνη είναι μια γελία δίνη. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν η γερμανική δικαιοσύνη να πήρε τα στοιχεία που προσεκόμισε ο Χριστοφοράκος, να τα θεώρησε ως αληθή και βάσει αυτό να τον καταδικάζει και μάλιστα να τον καταδικάζει, Λεωνίδα, κυρίες και κύριοι, με μια διαδικασία τύπου βουλεύματος, δηλαδή χωρίς ακροαματική διαδικασία, το οποίο σημαίνει ότι τα στοιχεία τα οποία προσεκόμισε ο Χριστοφοράκος είναι τόσο αδιάσυστα και αξιόπιστα που δεν χρήζει καν ακροατηρίου αυτή η υπόθεση. Είναι αυταπόδεικτα. Προφανώς πρόκειται περί λογαριασμών. Και όπως τελευταίες ώρες διαδίδεται και περί βιντεοκασετών, όπου έχουν μαγνητοσκοπήσει τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον κύριο Γείτονα και τον Γιάννη Βαρθολομαίο, σε συσκέψεις με τον κύριο Χριστοφοράκο στο γραφείο του. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν ποια είναι η ουσία για να κλείσω. Η γερμανική δικαιοσύνη, παραλαμβάνω, κατηγορεί και καταδικάζει τον Χριστοφοράκο και τα δύο αυτά πρόσωπα ως ταμείες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ως συναυτουργούς, τονίζω την λέξη που υπάρχει στο σκεπτικό της Γερμανίδου εισαγγελέως, ως συναυτουργούς, ότι έχουν κλέψει χρήματα από το ελληνικό δημόσιο. Και τα δύο κόμματα, τι λένε? Λένε είναι από κύμα της φαντασίας του Χριστοφοράκου. Μα εδώ δεν έχουμε την υπόθεση Χριστοφοράκου. Εδώ έχουμε την απόφαση της γερμανικής δικαιοσύνης. Αυτό το οποίο πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα δεν είναι στο Χριστοφοράκο, είναι στη γερμανική δικαιοσύνη. Αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δυστυχώς και τα δύο κόμματα ποιούν την ίσαν και θα μου επιτρέψετε να πω και το εξής για να μην καταχρώ με τον χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Κλέφτες διότι σύμφωνα με την απόφαση γερμανικής δικαιοσύνης είναι συναυτουργοί του Χριστοφοράκου, ψεύτες διότι αντί να βγουν δημοσίως και να πούν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάθε και λένε άρες μάρες κουκουνάρες του τύπου δεν ανοίγουμε διάλογο με τον Χριστοφοράκο, ενώ παραλαμβάνω από χθες αυτός ο οποίος κατηγορεί τα ελληνικά κόμματα ως κλεπταποδόχους δεν είναι ο Χριστοφοράκος πια, αλλά είναι η ίδια γερμανική δικαιοσύνη. Και φυσικά λένε ότι δικαιωνόμαστε, όπως είπε, στο εξής. Εδώ και δύο χρόνια λέμε από την εκπομπή μας για ποιο λόγο ο κ. Χριστοφοράκος δεν έχει συλληφθεί και κυκλοφορεί ελεύθερος. Και έλεγα ως παράδειγμα, όταν διέφυγε, αν θυμάσαι, ότι η κυρία Τσέκου εντός τριών ωρών κρίθηκε προφυλακιστέα και μπήκε στη Ζενή και ο κ. Χριστοφοράκος επί τρία περίπου χρόνια σουλάφεραν ενόχλητο το Σύνταγμα και στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ και στο Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, τα κόμματα έκαναν το παν για να θάψουν αυτό το σκάνδαλο και τα δύο και ευτυχώς ήρθε η γερμανική δικαιοσύνη και είπε την αλήθεια. Συναυτουργοί, τονίζω, θα τη βρείτε σελίδα 3 της σημερινής Καθημερινής. Συναυτουργοί του κυρίου Χριστοφοράκου είναι οι κύριοι Γείτονας και Βαρθολομαίος. Υποχρεούνται και τα δύο κόμματα να
να βγουν και να μιλήσουν αξιόπιστα ή σε αντίθετη περίπτωση να καταθέσουν αγωγές και μηνύσεις κατά της Γερμανίας εισαγγελέως που συκοφαντεί τα δύο αυτά κόμματα και τους, τον έναν κύριο και τον έναν εκλειπώντα. Αλλά το να βγαίνουν τα, οι εκπρόσωποι τους και να λένε ότι αυτά είναι αποκείμενα της φαντασίας του Χριστοφοράκου. Τη στιγμή που παραλαμβάνω το μείζον εδώ δεν είναι πια τι λέει ο Χριστοφοράκος. Το μείζον είναι τι απεδέχθη ως αληθές η γερμανική δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μείζον στοιχείο. Δεν είναι πια ο Χριστοφοράκος. Είναι η γερμανική δικαιοσύνη. Για τη γερμανική δικαιοσύνη, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.